Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία, είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών για την Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία του λαού. Ταυτόχρονα, πολλοί φορείς και σωματεία και πανελλαδικά και στην Τρίπολη έχουν στηρίξει τα αιτήματα των υγειονομικών για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όπως λένε και οι ειδικοί, βρισκόμαστε ακόμα στο τέλος της αρχής, ενώ ήδη έχει ανοίξει η κουβέντα για τα επόμενα κύματα της πανδημίας. Οι δομές της υγείας στη χώρα μας, τα νοσοκομεία όπως και το Παναρκαδικό έχουν σοβαρές ελλείψεις που ευτυχώς μέχρι ώρας δεν έχουν δοκιμαστεί με τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Είναι κρίσιμο τώρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, διότι τα νοσοκομεία λειτουργούσαν σε οριακή κατάσταση και πριν την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Παναρκαδικό με δυσκολία έβγαινε το πρόγραμμα των εφημεριών και όχι για όλες τις ειδικότητες. Οι προσλήψεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, που είναι διετούς ή μονοετούς διάρκειας και είναι κοντά στις 4.000 που δεν έχουν τοποθετηθεί και όλοι, είναι σταγόνα στον ωκεανό των 30.000 κενών στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί άραγε να καλύψουν οι 40-50 προσλήψεις της ίδιας φύσεως τα πάγια τεράστια οργανικά κενά στο Παναρκαδικό? Την ίδια ώρα που τα στοιχεία μιλάνε ότι το 10% των κρουσμάτων είναι υγειονομικοί, ενώ πολλοί περισσότεροι θα χρειαστεί να βγουν σε καραντίνα. Τα στοιχεία μιλάνε ακόμα για 500 άτομα. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά που έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτό. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχουν εφεδρείες για να καλύψουν τους υγειονομικούς που θα νοσήσουν ή θα χρειαστεί να βγουν σε καραντίνα. Η έμεση παραδοχή αυτού του γεγονότος από το κράτος είναι ότι οι μέρες της καραντίνας από 14 έχουν μειωθεί σε 7 για τους υγειονομικούς, ενώ λέει ότι οι υγειονομικοί που δουλεύουν σε ζωτικές λειτουργίες του ΕΣΥ και έχουν εκτεθεί δεν βγαίνουν από το πόστο τους αν δεν νοσήσουν. Είναι τώρα κρίσιμο να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να ενταχθεί στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό περιλαμβάνει τις 350 κλίνες ΜΕΘ, τις κλινικές, τον εξοπλισμό, το προσωπικό. Το ότι έχουμε πανδημία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν νοσεί από τα άλλα νοσήματα ή ότι μπορούν αυτά να περιμένουν μέχρι να τελειώσει. Η ένταξη αυτών των δομών στο κρατικό σχέδιο είναι αναγκαία για να περιθάλψει και αυτούς τους ασθενείς που τώρα έχουν μπει στον πάγο. Είναι κρίσιμο τώρα, και να πω και κάτι άλλο για την επίταξη, ότι την ίδια ώρα που λέμε ότι έχουμε πόλεμο και ότι εξοικονομούμε όπως μπορούμε πόρους για να μπουν στη μάχη, να πούμε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα, ότι μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος που δραστηριοποιείται αποφάσισε το κλείσιμο 19 από τα 34 υποκαταστήματα, γιατί έτσι συμφέρει την κερδοφορία του. Είναι κρίσιμο τώρα να πάρθουν μέτρα ατομικής προστασίας, που καθημερινές είναι οι καταγγελίες στα νοσοκομεία για τις ελλείψεις. Είναι κανόνας μία χειρουργική μάσκα ανά 8ωρη βάρδια ή 24ωρη εφημερία. Είναι χαρακτηριστικές οι καταγγελίες που έχουν γίνει σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής, όπως είναι το Σωτηρία ή το Αττικό, διότι τα μέτρα αυτά είναι ακατάλληλα, με την κυβέρνηση να τα κατηγορεί αυτή, τις επώνυμες αυτές καταγγελίες, για fake news. Να πούμε ότι όπου φτάνουν αυτά τα ελάχιστα μέσα, δεν είναι επειδή οι υγειονομικοί κάθισαν όπως συμβουλεύει η κυβέρνηση να τα κρύψουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα, αλλά τα ανέδειξαν για να λυθούν. Είναι κρίσιμο τώρα να ενισχυθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο ΕΟΔΗ λέει: καθίστε σπίτι και μιλήστε με τον οικογενειακό γιατρό, που πρακτικά δεν υπάρχει. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι διαχρονικά υποβαθμισμένη, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του πληθυσμού και ασθενών που δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν. Πώς θα παρακολουθηθεί ένας ασθενής με COVID ή χωρίς COVID? Θα γίνει ο γιατρός του εαυτού του ή μήπως θα γίνει τηλεφωνικός, με τα αποτελέσματα που είδαμε και στην Καστοριά? Τώρα λοιπόν χρειάζεται να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό εξοπλισμό και μέσα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μπορέσει να παίξει το ρόλο της. Ταυτόχρονα να ενταχθούν στον κρατικό σχεδιασμό οι χιλιάδες ιδιώτες έμπειροι γιατροί. Γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει αυτά τα δραστικά μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας που καλούν οι φορείς των υγειονομικών και που η ίδια λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λεφτών, όπως είπε χθες ο Υφυπουργός Υγείας? Να πούμε το εξής: η κυβέρνηση, τα μέτρα που παίρνει είναι ανεπαρκή και με το σταγονόμετρο, γιατί αντιμετωπίζει την υγεία
του λαού ως κόστος για το κράτος, όπως έκανε και πριν την πανδημία, όπως κάνει και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πολύ περισσότερο όπως θα κάνει και μετά. Γι' αυτό το λόγο, ενώ έχουν κοπεί 100 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το δημόσιο σύστημα υγείας την τελευταία διετία, δίνει μόνο 75 εκατομμύρια τώρα. Και την ίδια στιγμή, πάνω από 5 δις για να μην σταματήσει η κερδοφορία των τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν μπορεί η υγεία του λαού να αντιμετωπίζεται ως κόστος ή σπατάλι όπως τους ξεφεύγει μερικές φορές στα κυβερνητικά στελέχη. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή γιατί αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Γι' αυτό δίνει 30 εκατομμύρια σε ιδιωτικούς ομίλους να κάνουν business, αυξάνει τα ενίκια στις ΜΕΘ από 80 ευρώ σε, από 800 ευρώ σε 1.600 ευρώ την ημέρα. Είναι η ίδια κυβέρνηση που καλεί, αποκαλεί τους υγειονομικούς ήρωες όσο αυτοί δεν θίγουν τις ευθύνες της, ενώ πριν από 4 μήνες πέταγε χημικά στους υγειονομικούς που αντιδρούσανε στο να μετατραπούν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις. Δεν σιωπαίνουμε. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας για να μην χαθεί καμία ζωή που θα μπορούσε να σωθεί. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει το δικό της καθήκον. Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση που έχει κάνει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, βρισκόμαστε σήμερα εδώ και στην είσοδο του Πανακρατικού Νοσοκομείου για να στηρίξουμε τα αιτήματα και, και τον αγώνα των υγειονομικών. Τα αιτήματα και ο αγώνας των υγειονομικών και η φωνή τους γίνεται και δικιά μας φωνή σήμερα. Απασχολεί αυτό το ζήτημα και είναι θέμα της υγείας ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και επομένως πάμε τη σιωπή μας σήμερα και απαιτούμε μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, στηρίζοντας και όλα τα αιτήματα των υγειονομικών μας. Θέλουμε να δηλώσουμε επιπλέον ότι η κυβέρνηση μαζί με την εργοδοσία έχει βρει ευκαιρία εν μέσω πανδημίας να πάρει πίσω ό,τι εργατικό δικαίωμα είχε απομείνει μετά από την επίθεση που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τις αντεργατικούς νόμους που είχαν ψηφιστεί μέσα στα μνημόνια. Τώρα με τις αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει ψηφίσει και μαζί με την αναστολή των ελέγχων από τους κρατικούς μηχανισμούς, τους εναπομείναντες που είχαν, που υπήρχαν, καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας να κάνει όλη αυτή την επίθεση απέναντί μας. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν τα στοιχεία, 100.000, πάνω από 100.000 απολύσεις μέσα στο μήνα Μάρτιο. Οι επιχειρήσεις των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με εντατικοποίηση που είναι στο κόκκινο. Οι χώροι ίδιοι εργασίας που είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή είναι σημεία διασποράς από τη στιγμή που δεν τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας και δεν δίνουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, αλλά ούτε και όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υπάρχουν και οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες και για όλα αυτά έχει μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας και οι περιορισμοί που υπάρχουν δεν αφορούν τη συνδικαλιστική δράση. Τα σωματεία μας είναι στην πρώτη γραμμή και προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καλούμε και απευθύνουμε κάλεσμα από εδώ όλους τους εργαζόμενους να γραφτούν στα σωματεία τους, να μην αφήσουν τα εργατικά δικαιώματα να μπουν σε καραντίνα. Τους καλούμε να κάνουν καταγγελίες με όποιο τρόπο και να τις στείλουμε. Και να πούμε άλλη μία φορά από εδώ. Το mail του Πάμε Αρκαδίας είναι με λατινικούς χαρακτήρες μικρούς, pameark@gmail.com, και τα τηλέφωνα που μπορούν να επικοινωνούν είναι 697-4-430-637 και 697-3-04-5890. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και πιστεύω να μείνουμε δυνατοί μέχρι τέλους. Κρατικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας και είμαι και εδώ πέρα, κάνω εφημερία στο νοσοκομείο. Εγώ αυτό να αρχίσω λέγοντας να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας προς τις οικογένειες των θανόντων αυτή τη στιγμή από τον ιό και να εκφράσουμε την απεριόριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους που καθημερινά δίνουν τη μάχη τώρα με την πανδημία. Εμείς τώρα τι έχουμε έρθει να πούμε, να ακουστεί αυτό δηλαδή ουσιαστικά που πρέπει μέσα από τα νοσοκομεία, από τους εργαζόμενους, γιατί εντάξει, να το πούμε κάπως έτσι, αρκετά και με τις εξαγγελίες, αρκετά και με αυτά που όσα έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι
και οι υπόλοιποι συνάδελφοι συμφωνούν στο ζήτημα ότι η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή επικίνδυνη που υπάρχει στα νοσοκομεία και θα γίνει και εκρηκτική αν δεν μας ακούσουν. Και τους καλούμε αυτή τη στιγμή να μας ακούσουν να πάρουν τα μέτρα που τους λέμε. Λέμε γιατί, ότι είναι επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, γιατί για να μπορέσει το Παναρκαδικό να λειτουργήσει στα πλαίσια της πανδημίας, έχουν ακυρώσει, έχουν αναστείλει όλα τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, όλα τα τακτικά χειρουργεία. Με την έννοια δηλαδή τι, ότι βαριά καρδιοπαθείς, με χρόνιες πνευμονοπάθειες, μένουν αυτή τη στιγμή σπίτι τους. Έχουν αναστείλει όλες τις τακτικές λειτουργίες του ψυχιατρικού. Μάθαμε πρόσφατα ότι έχουν αναστείλει μέχρι και το παιδοψυχιατρικό, αφήνοντας τώρα μικρές ευπαθείς ηλικίες, δηλαδή στο σπίτι τους ουσιαστικά. Αλλά ακόμα και για την πανδημία, να δείτε τα μέτρα που έχουν πάρει, πάλι η κατάσταση λέμε ότι είναι επικίνδυνη. Τι εννοούμε? Δείτε την πρωτοβάθμια υγεία, τα κέντρα υγείας που μας λένε αυτή τη στιγμή, που είπε και ο συνάδελφος, πηγαίνετε αν αρρωστήσετε, μιλήστε με τον οικογενειακό γιατρό. Τι είναι ο οικογενειακό γιατρό? Συζητάνε τώρα για τους γιατρούς στα κέντρα υγείας, που είναι χαρακτηριστικό ότι τα έχουν υποστελεχώσει και υποτιμήσει όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Θα πω σαν παράδειγμα, το Δεκέμβρη είχε έρθει χαρτί από την ΕΚΤ, είπε, σε όλα τα κέντρα υγείας εδώ πέρα, που έλεγε ότι πρέπει να μεταφερθούν οι γιατροί να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ράβε ξύλωνε με λίγα λόγια. Είχαν φτάσει στο σημείο να βγάζουν και εντέλεσθε για να μεταφερθούν οι γιατροί να κάνουν εφημερίες. Ομοίως είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016, το Φλεβάρι του 2016, βγάζοντας πάλι οδηγία οι γιατροί από τα κέντρα υγείας να μεταφερθούν στα ΤΕΠ, το νοσοκομείο, να καλύψουν εκεί τα κενά, με τραγικό αποτέλεσμα κιόλας ένα κέντρο υγείας στη Λευκάδα, το κέντρο υγείας Βασιλικής, για όποιον το θυμάται, να αναστείλει ακόμα και την 24ωρη λειτουργία του. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Παρά τις εξαγγελίες που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα, σου λέει οι οδηγίες του ΕΟΔΙ ότι θα μεταφερθούν άμεσα οι γιατροί από τα κέντρα υγείας να στελεχώσουν τα νοσοκομεία αναφοράς. Εμείς αυτό το πράγμα το θεωρούμε απαράδεκτο. Να μην μπορεί ο κόσμος που του λένε να μείνει από τη μία σπίτι του να μην μπορεί να έχει ένα γιατρό να έρθει να τον δει. Γιατί ομοίως είναι και οι ιδιώτες γιατροί που είναι και πολύ λίγοι συμβεβλημένοι αυτή τη στιγμή με τον ΕΟΠΗ που λένε και δεν έχουν και τη δυνατότητα. Ένας μόνος του γιατρός δεν μπορεί αντικειμενικά ούτε να φορέσει το σωστά τον εξοπλισμό του. Από μόνες του οι οδηγίες απαιτούν δύο άτομα. Ταυτόχρονα στη λειτουργία της πανδημίας, λειτουργία του νοσοκομείου, είναι η ίδια κατάσταση και στο ίδιο το νοσοκομείο. Τι εννοώ? Είναι πραγματικά οι ελλείψεις που είπε ο συνάδελφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι λείπουνε, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κλινικές που λειτουργούν με μια νοσηλεύτρια μπορεί σε ολόκληρη βάρδια, όπως την ουρολογική. Λείπουνε καρδιολόγοι από εφημερίες, αφήνοντας το νοσοκομείο ακάλυπτο, γιατί είναι πολύ λίγοι, ακτινολόγοι και άλλες ειδικότητες. Είναι χαρακτηριστικό από το οργανισμό αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου, λέει, για 162 γιατρούς και αυτή τη στιγμή υπηρετούν περίπου 75. Λείπουν σχεδόν 90 γιατροί αυτή τη στιγμή. Λέμε παραδείγματος χάρη. Χρειάζεται αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή ουσιαστικά, να δουν και στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο πώς θα κάνουν προσλήψεις. Και λέω, γιατί ήρθε και Κίλιας, παραδείγματος χάρη, την Κυριακή, ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα και στο Παναρκαδικό, είπε ότι έχουν γίνει 40-50 προσλήψεις. Όντως έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις, έχουμε ακούσει και εμείς εδώ πέρα και τους έχουμε δει τους συναδέλφους με διετή συμβάσεις, είναι κάπου 40 άτομα από ό,τι έχουμε μάθει. Καλύπτουν όντως αυτά τα κενά εν τέλει που υπάρχουν? Αρκούν? Λέμε, γιατί αν αρκούσαν, όπως λέει ο Υπουργός Υγείας, τότε θα έπρεπε το νοσοκομείο να ανοίξει τα τακτικά του ιατρία, αν ήταν έτσι. Να ανοίξει τα χειρουργεία του τα τακτικά. Να μην χρειάζεται να περιμένει ο κόσμος ουσιαστικά που περίμενε τόσους μήνες. Αν αρκούσαν, να δίναν τις άδειες τις ειδικές σε όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα που κάθονται με προβλήματα υγείας, μπορεί να μην καλύπτονται από τις οδηγίες του ΕΟΔΙ, να μην τους αφήναν εδώ στην πρώτη γραμμή, να τους μπορούσαν να τους στείλουν σπίτι τους αυτή τη στιγμή με άδειες ειδικές να προστατευθούν. Αν αρκούν αυτές οι προσλήψεις που λέει το Υπουργείο, να μας εξηγήσουν αυτό που είπε και ο συνάδελφος πριν, τι θα γίνει αν αυξηθούν τα κρούσματα. Γιατί αυτό λέει κάθε μέρα το κυβερνητικό επιτελείο. Ότι είμαστε στο τέλος της αρχής, ότι τώρα ξεκινάει κιόλας ουσιαστικά το κομμάτι της πανδημίας. Εμείς αυτό τους καλούμε να σκεφτούν και όλο τον κόσμο εδώ πέρα και τους συναδέλφους. Ποιος θα καλύψει το κενό αν αρχίσουμε να νοσούμε, όταν δύο άτομα βγάζουμε την εφημερία στο χειρουργικό τομέα, όταν δύο άτομα βγάζουμε την εφημερία στο παθολογικό? Λέω παραδείγματος χάρη, μαζί με όλες τις άλλες ελλείψεις. Είναι δηλαδή αποδεικτικό όλα αυτά ότι είναι χρόνια υποστελέχωση του ΕΣΥ, όλων των δομών του ΕΣΥ, ιδιαίτερα και τις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας, και καλούμε τώρα να γίνουν αυτές οι προσλήψεις για να μπορέσουμε να πούμε ότι δεν θα χαθούν ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν. Ομοίως είναι άμα δείτε και στα μέσα ατομικής προστασίας, στα κέντρα υγείας πραγματικά δεν υπάρχει καμία προσφορά σε μέσα ατομικής προστασίας. Είμαστε με χειρουργικές μάσκες, δεν έχουν δοθεί ούτε στολές.
ούτε γυαλιά, ούτε μάσκες της FFP2 που λέμε. Και εδώ, αν κοιτάξετε που είναι τα TEP, οι συνάδελφοι πάλι με χειρουργικές μάσκες είναι σε ολόκληρη τη βάρδια. Συναδέλφες εδώ που κάθονται δηλαδή στη διαλογή, που θα έρθει, εδώ θα έρθει το ύποπτο κρούσμα, είναι χωρίς γυαλιά και με μάσκες χειρουργικές. Καλά-καλά μέσα στα δωμάτια που παίρνουν τα δείγματα δεν έχουν μάσκες υψηλής αναπνευστικής υπάρχειας. Καλούμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται και να μην λέει ότι η δημόσια υγεία είναι κόστος. Κόστος είναι αυτά τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες που δίνει, έδωσε 30 εκατομμύρια στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, 10 εκατομμύρια στους καναλάχες, 10 εκατομμύρια τώρα εδώ πέρα σε μια στον αυτοκινητόδρομο γιατί δεν είχε υψηλό τζίρο. 7 δισεκατομμύρια δίνει συνολικά την ποσοτική χαλάρωση, ουσιαστικά σε φοροαπαλλαγές και κρατική επιδότηση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και καλούμε αυτό το δημόσιο χρήμα που έχει βγει από τη δικιά μας τη φορολογία να το δώσει για το λαό. Να το δώσει για τα νοσοκομεία, να καλυφθούν οι ανάγκες. Και σε αυτό, για να κλείσω, να πω μόνο ότι εμείς εδώ πέρα σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε την προσπάθεια που κάνουμε να σηκώσουμε ένα κλίμα πραγματικά εδώ πέρα διεκδίκησης αυτών των μέτρων. Σήμερα είναι αρχή, να μείνει κάπως έτσι, θα προχωρήσουμε και σε άλλες κινητοποιήσεις. Και καλούμε εδώ πέρα τους συναδέλφους και τον πανεργατικό λαό να συσπηρωθεί στα συγκεκριμένα αιτήματα της πρόσληψης προσωπικού, να χορηγηθούν μέσα ατομικής προστασίας και να γίνει και επίταξη κλινών, κλινικών, μονάδων και όλων των απαραίτητων υλικών.